public school βλέπουμε την άσκηση 6 από τις ιδιότητες των γεωμετρικών σχημάτων. Σχεδίασε τις διχοτόμους των γωνιών ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Τι παρατηρείς για το σχήμα που δημιουργείται εάν αυτές, λέει, προεκταθούν. Επίσης, να σχεδιάσεις, λέει, τις διχοτόμους ενός τετραγώνου και ενός ρόμβου. Τι παρατηρείς. Μάλιστα, παιδιά, πάμε να κάνουμε ό,τι λέει. Πρώτα απ' όλα, να ζωγραφίσουμε εμείς ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, έτσι. Να το. Και να το ονομάσω α, β, γ, δ. Το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο α, β, γ, δ. Λέει η άσκησή μας να σχεδιάσουμε τις διχοτόμους των γωνιών. Οι διχοτόμοι, παιδιά, ξέρετε, είναι οι ευθείες οι οποίες τι κάνουν. Κόβουν κάθε γωνία σε δύο ίσα κομματάκια. Δηλαδή αυτήν εδώ τη γωνία, άμα σχεδιάσω εγώ τη διχοτόμο της, τι θα της κάνω, θα την έχω κόψει σε δύο κομμάτια. Λοιπόν, για πάμε. Η διχοτόμος, παιδιά, θα σχεδιαστεί κάπως έτσι. Ομοίως, η διχοτόμος της γωνίας Β, αν τη ζωγραφίσω, θα έχει περίπου μία τέτοια μορφή. Νάτι. Η διχοτόμος της γωνίας Γ, αν σχεδιαστεί, παιδιά, θα έχει τι μορφή, θα έχει περίπου μία τέτοια μορφή. Όχι, πάμε να την ξανακάνουμε. Θα έχει, παιδιά, μία τέτοια μορφή. Επαναλαμβάνω, είναι η ευθεία η οποία την κόβει στα δύο τη γωνία. Δεν μας θέλει σήμερα, αλλά εμείς επιμένουμε. Λοιπόν, είναι, παιδιά, μία... Νάτι, τη βλέπετε? Και η διχοτόμος της γωνίας δέλτα. Θα πάρω, λοιπόν, την ευθεία η οποία κόβει την ευθεία τη γωνία δέλτα, με συγχωρείτε, σε δύο ίσα κομμάτια. Νάτι. Α, μάλιστα, παιδιά. Για κοιτάξτε, τι λέει, τι παρατηρείτε για το σχήμα που δημιουργείται από αυτές εάν προεκταθούν. Παιδιά, τι σχήμα έχει σχηματιστεί εδώ πέρα. Από αυτές εδώ τις τέσσερις διχοτόμους που σχεδίασα, την ε1, την ε2, την ε3 και την ε4, βλέπετε εδώ μέσα ότι έχει δημιουργηθεί ένα σχήμα. Αυτό εδώ το σχήμα, παιδιά, που έχει δημιουργηθεί, είναι τι? Είναι ένα τετράγωνο. Τετράγωνο, παιδιά. Το βλέπετε? Το σχήμα που έχει δημιουργηθεί αν προεκταθούν αυτές είναι τελικά ένα τετράγωνο. Παιδιά, θα σας έλεγα να δείτε και την άσκηση 5 που είναι σε αντίστοιχη λογική με την 6. Έτσι θα καταλάβετε πολλά από τα πράγματα και τις παρατηρήσεις που μας ακολουθούν και εδώ στην άσκηση 6. Δείτε, λοιπόν, πολύ καλά την άσκηση 5. Το ίδιο λέει να κάνουμε η άσκησή μας για τις διχοτόμους των γωνίων ενός τετραγώνου. Θα πάω, λοιπόν, να ζωγραφίσω ένα τετράγωνο. Έχω, λοιπόν, ένα τετράγωνο. Να το. Το σχήμα, παιδιά, που έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες με 90 μοίρες. Το τετράγωνο α, β, γ, δ. Λοιπόν, πάμε να σχεδιάσουμε, λοιπόν, παιδιά, τις διχοτόμους. Για να δούμε. Παιδιά, εδώ προκύπτει μια πάρα πολύ σημαντική ιδιότητα. Για κοιτάξτε, άμα πάω να σχεδιάσω τη διχοτόμο της γωνίας α, αυτή ταυτόχρονα είναι και διχοτόμος της γωνίας γ. Με άλλα λόγια, λοιπόν, παιδιά, η διχοτόμος είναι τι? Η διαγώνιος αγ του τετραγώνου. Ομοίως, η διχοτόμος της γωνίας β και η διχοτόμος της γωνίας δ είναι, παιδιά, η ίδια ακριβώς και για τις δύο. Κοιτάξτε, αυτή εδώ είναι. Η διχοτόμος της γωνίας β διχοτομεί και τη γωνία δ. Άρα, βλέπουμε ότι εδώ τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι οι διχοτόμοι τις οποίες έχω σχεδιάσει, οι διχοτόμοι είναι τι? Είναι οι διαγώνοι του τετραγώνου. Οι διαγώνοι. Οι ευθείες οι οποίες ενώνουν τις δύο απέναντι γωνίες, τις δύο απέναντι γωνίες αυτού του σχήματος. Οι διχοτόμοι, λοιπόν, ενός τετραγώνου είναι οι διαγώνοι του. Και πάμε να κάνουμε το ίδιο και για τον ρόμβο. Λοιπόν, για να κάνουμε, λοιπόν, παιδιά, ακριβώς το ίδιο για το σχήμα το ρόμβο. Λοιπόν, θα πάω εγώ να ζωγραφίσω ένα ρόμβο. Ας κάνουμε, λοιπόν, ένα ρόμβο. Έχουμε ζωγραφίσει, λοιπόν, παιδιά, ένα ρόμβο α, β, γ, δ. Ρόμβος, θυμάμαι τι είναι, έτσι? Είναι το σχήμα που ανά δύο οι πλευρές του είναι ίσες. Δηλαδή, αυτή η πλευρά θα είναι ίση με αυτή. Αυτή εδώ η α, δ θα είναι ίση με τη δ, γ. Η δέλτα γάμα θα είναι ίση με τη γάμα β. Άρα τελικά, παιδιά, καταλήγουμε οι πλευρές του ρόμβου να είναι μεταξύ τους ίσες.
Αν πάμε να ζωγραφίσουμε τις διχοτόμους των γωνιών, παρατηρούμε, παιδιά, τι? Ότι η διχοτόμος της γωνίας α είναι ταυτόχρονα και διχοτόμος της γωνίας γ. Και η διχοτόμος της γωνίας β είναι ταυτόχρονα και διχοτόμος της γωνίας δ. Άρα παρατηρούμε και εδώ, παιδιά, την ίδια ιδιότητα, ότι η διχοτόμη των γωνιών του ρόμβου, η διχοτόμη των γωνιών του ρόμβου είναι τι πράγμα? Η διαγώνη του. Δύο πάρα πολύ σημαντικές ιδιότητες, παιδιά, που ας τις κρατήσουμε σαν συμπέρασμα. Η διχοτόμη των γωνιών και του τετραγώνου και του ρόμβου είναι η διαγώνη του.